κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πριν λίγες ημέρες η κακοκαιρία Μπάλος άρρωσε ολόκληρη τη χώρα με καταρακτώδεις βροχοπτώσεις, ακόμη και χαλαζοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας. Ευτυχώς στην Άρτα και την ευρύτερη περιοχή δεν παρατηρήθηκαν έντονα προβλήματα από τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, επειδή μπροστά μας έχουμε να διανύσουμε έναν ολόκληρο χειμώνα, καλέσαμε το διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών ομού Άρτα, Σπύρο Παπαστάθη, να μας ενημερώσει για τα σημεία στους δρόμους που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής τόσο από τους οδηγούς όσο και από τους δήμους που θα πρέπει να μεριμνούν για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων. Κύριε Παπαστάθη, χαίρετε. Ναι, γεια σας. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι εμείς στην ευρύτερη περιοχή του νομού Άρτας δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα με το Μπάλο. Απλά θέλω να επισημάνω κάποιες ιδιαιτερότητες που έχουμε δει εδώ στην πυροσβεστική υπηρεσία Άρτας για κάποιες περιοχές οι οποίες θα δημιουργηθούν προβλήματα σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων και βροχοπτώσεων, αν μην τι άλλο. Οι περιοχές αυτές είναι στον παραπόταμο του Μπούση, στο κόμβο της εισόδου στην πόλη της Άρτας, στην ευρύτερη περιοχή της Λιμίνης, στην ευρύτερη περιοχή των Βλαχερνών, στην περιοχή Ταμπακιάδες, στην οδός Γόγου Μπακόλα, διχοπόταμος Κατσαρέλο και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά που είναι αυτό. Στον επιχειρησιακό τομέα του Αστροχωρίου θεωρώ ότι μια περιοχή Βελανιδιά, στο Μεσόπυργο, και εκεί θα υπάρχουν κάποια προβλήματα. Βέβαια έχουν ενημερωθεί οι δήμαρχοι, τόσο τον Δήμο Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Δήμο Καραϊσκάκη, όλοι δηλαδή, για τις περιοχές αυτές που χρήζει να έχουμε μια ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθητούς πολίτες να προσέχουν και κατά την έντονη βροχόπτωση να μην έχουμε άσκοπες μετακινήσεις με τα αυτοκίνητά μας και κυρίως και πεζή. Στο Αθαμάνιο θέλω να πω ότι δεν διαπιστώθηκαν οικιστικές περιοχές που να έχουν επικίνδυνες να αντιμετωπίσουν κάποιες πλημμύρες στην περιοχή του Αστροχώδη, όταν αναλαμβάνω πάλι. Η πυροσβεστική υπηρεσία Άρτας είναι σε ετοιμότητα. Υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα τα οποία τα έχουμε πανδρώσει και τα έχουμε σε περίπτωση πλημμυρών θα βγουν για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους συμβάντος. Θεωρώ ότι εντάξει, σε γενικές γραμμές είμαστε έτοιμοι και από ό,τι μας έχουν ενημερώσει ότι την Παρασκευή έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι οι πολίτες, να επαναλαμβάνω πάλι, να έχουν ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχει το φαινόμενο της έντονης βροχόπτωσης, να μην κάνουμε άσχητες μετακινήσεις, είτε με αυτοκίνητο είτε πεζή. Να ρωτήσω, πέρυσι θυμόμαστε ότι υπήρχαν προβλήματα με το ρέμα Μπούση. Ναι, υπήρχαν και στις προαναφερόμενες περιοχές έντονα προβλήματα, σε αυτές δηλαδή που αναφέρατε εσείς πριν από λίγο. Όχι ιδιαίτερα. Απλά λέω, γιατί δεν είχαμε και τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα εδώ στο νομό Άρτας. Αν υπάρξουν όμως, θα έχουμε πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές που σας είπα. Ωραία. Οπότε είναι οι συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες χρήζουν άμεσης προσοχής από τους οδηγούς κυρίως, φυσικά και από τους δήμους. Οι δήμοι έχετε επικοινωνήσει με τους δημάρχους, αναφέρατε. Είναι οργανωμένοι, είναι έτοιμοι? Ναι, έχω επικοινωνήσει με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας και μας έχουν ενημερώσει ότι είναι έτοιμοι μάλιστα. Ωραία. Μια και μου δίνετε την ευκαιρία του να βγω και να πω κάποια πράγματα, θα ήθελα να πω ότι τώρα αντιμετωπίζουμε κάποια φαινόμενα για κάποιες πυρκαγιές καμινάδων. Και παράκληση θα ήθελα να πω στους πολίτες ότι πριν ανάψουμε τα τζάκια μας, τις σόμπες μας, εάν γίνεται να γίνεται ένας καθαρισμός, έτσι ώστε να μην έχουμε το φαινόμενο αυτό. Γιατί είναι κρίμα και τα σπίτια τους να λερώνονται και να μπαίνουν στον κόπο, καταλαβαίνετε, πυρκαγιάς της καμινάδας. Πριν ανάψουν παράκληση να γίνεται ένας καθαρισμός, αυτό θέλω να πω. Ωραία. Καθαρισμός της καμινάδας λοιπόν πριν από την πρώτη φωτιά που λέμε. Ναι, ναι, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Κάτι άλλο που θέλετε να επισημάνετε? Όχι, να είμαστε γεροί, δυνατοί, να αντιμετωπίζουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία πρέπει να ζούμε με τα φαινόμενα αυτά από εδώ και πέρα, πιστεύω.
Ωραία, ωραία. Εσείς είστε σε ετοιμότητα, η Δήμη είναι σε ετοιμότητα, η Περιφέρεια είναι σε ετοιμότητα, οπότε λίγη προσοχή από τους οδηγούς και ελπίζουμε να μην έχουμε μα προβλήματα. Πολύ σωστά. Ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.